της ε, όλων αυτών των εξελίξεων στην Ιεμένη. Είναι μαζί μας απόψε ο Δ. Γιάννος Χαραλαμπίδης, ο πολιτικός μας αναλυτής. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακολουθήσαμε πριν και από το ρεπορτάζ που μα έδωσε ο συνάδελφο από τι ΗΠΑ, ο Δημήτρη Φιλιππίδη, ότι δεν υπάρχει για την ώρα οποιαδήποτε πληροφόρηση ότι θα υπάρξει χερσαία επίθεση στην Ιεμένη. Αυτό ο, θα μπορούσε να μα επιτρέψει να εκτιμήσουμε ότι η όλη διαδικασία θα είναι ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε προειδοποιητικά χτυπήματα. Διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Του ελέγχου με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλυσιδωτέ επιπτώσει στο παγκόσμιο εμπόριο, να πλήττονται εταιρείε, να πλήττεται η ελεύθερη ναυσιπλογία. Και επειδή δεν υπάρχει παγκόσμιο στρατό και επειδή για άλλη μια φορά το Συμβουλίο Ασφαλεία και τα Ηνωμένα αποδεικνύονται ανίκαναν να αντιδράσουν, αυτό το κενό καλείται να, καλύψει, να καλυφθεί από τι ΗΠΑ και τη Βρετανία. Η ΜΕΝ Βρετανία ήταν η παλιά θαλασσοκράτηρα. Οι δε Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική είναι η νέα θαλασσοκράτηρα χώρα, δηλαδή αυτή η οποία διαθέτει έξι ε, στόλου και 11 εν ενεργεία αεροπλανοφόρα. Η ισχύ πυρό η οποία διαθέτει είναι τρομερή και θα ήταν επί του παρόντο ανοησία να στείλει στρατό επί του εδάφου και να στέλνει φέρετρα πίσω στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Συνεπώ υπάρχουν άλλα μέσα, εκ του μακρόθεν θα χτυπούν. Εκείνο που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι στόχοι κατά τους Αμερικανούς είναι νομιμοποιημένοι και εφόσον υπάρχει το κενό του Συμβουλίου Ασφαλείας προστατεύουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία διότι τα στενά εκεί είναι ειδικού καθεστώτος και παρουσιάζεται δηλαδή πρώτο το κενό των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας ως συλλογικού συστήματος ασφαλείας δεύτερον παρουσιάζεται το κενό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας ενδιαφέρει ναι, εντελώ απούσα, ενώ right. ω οικονομικό παράγοντα είναι αυτή πάλι που θα πληρώσει το μεγάλο, το μεγάλο τίμημα. Και τρίτον, αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η σημασία η γεωπολιτική, την οποία διαθέτει η Κύπρο, αλλά αντί να την εκμεταλλευόμαστε και να τη χρησιμοποιούμε εμεί προ ιδίων όφελο, εκμεταλλευ... τη χρησιμοποιούν και την εκμεταλλεύονται οι Βρετανοί μέσω των βάσεων. Ναι. Τώρα, ε, αυτή η εξέλιξη, η αντιμετώπιση, αν θέλει, όπω μου έλεγε και προηγούμενα, mm -hmm. της πειρατεία ε, στην Ερυθρά Θάλασσα δυνατόν να πυροδοτήσει και ένα περιφερειακό πόλεμο, μια περιφερειακή σύραξη, με δεδομένο το τι συμβαίνει ε, στη Γάζα. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, βρισκόμαστε σε μια ε, διάχυση του πολέμου είτε ο, ο πόλεμο δεν είναι μόνο όπω το βλέπουμε στη Γάζα ή όπω συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν είναι πόλεμο κατά αντιπαράθεση. Στη Γάζα, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πόλεμο των τούνελ. Εδώ γίνεται ένα πόλεμο σε βάρο τη πειρατεία. Και για, για αυτού του είδου τα είδη των πολέμων, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένε και οι Βρετανοί είναι αρκετά καλά εκπαιδευμένοι. Το τρίτο είναι ότι υπάρχουν τέτοια μέσα, δηλαδή οι πύραυλοι οι οποίοι διαθέτουν οι Αμερικανοί είτε από τα αεροπλάνοφόρα είτε από τα σκάφη επιφάνεια είτε ακόμη και τα υποβρύχια που είναι προτιμότερο ε, να χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα παρά να στείλει στρατό στο έδαφο. Το θέμα είναι το εξή: ότι έχει καθυστερήσει η υπόθεση της πειρατείας, δηλαδή έπρεπε να ξεκαθαρίσει εκ των προ... εδώ και καιρό, διότι δεν είναι η πρώτη φορά, είναι γνωστό ότι στον κόλπο του Άντεν και στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ε, το Ιράν αφέθηκε τελικά να είναι ένας τρομοκράτης ο οποίος δημιουργεί προβλήματα εκ του μακρόθεν. Είναι Έτσι, μέσα με τις μαριονέτες ναι. γιατί δηλαδή και χούδι μαριονέτες του Ιράν είναι ναι, στο ναι. Τέλος. Και το τρίτο πρόβλημα, το Ιράν, το νέο Ιράν, μακάρι να βγω ψεύτης, θα είναι η Τουρκία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική με τη δική μα ανοχή, διότι εμεί είμαστε το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Τουρκία ή εμεί που έχουμε με την Τουρκία, επιτρέπει στην Τουρκία να, να γίνεται ένα παράγοντα αποσταθεροποίηση στην περιοχή και εμεί αντί ακριβώ να αναδεικνύουμε αυτόν τον παράγοντα αποσταθεροποίηση στην περιοχή, του δίνουμε άλοθη με ελληνοτουρκικέ, κύβδηλε ελληνοτουρκικέ φιλίε ή με ε, διαλόγου κοφών. Έτσι ώστε να μπορεί να ελπίζει ότι θα πάρει τα F16, γιατί τα λέω αυτά, διότι αν δείτε το χάρτη, δυστυχώ δεν έχουμε του χάρτε, η, η Ερυθρά Θάλασσα γεωπολιτικά, τι σημαίνει γεωπολιτικά, είναι η διάθεση στρατιωτικών, οικονομικών και άλλων ναι. μέσων. Η προέκταση τη ποια είναι, η λεκάνη δική μα. Ναι. για σε αυτή τη λεκάνη τη δική μα, η Τουρκία θέλει να υπερισχύσει πώ, όταν ελέγχει την Κύπρο, μπορεί να ελέγχει την έξοδο του ΣΟΕΣ, μπορεί να ελέγχει το δρόμο προ την Αλεξαντρέτα, μπορεί να ελέγχει το δρόμο. Προ το Αιγαίο μπορεί να ελέγχει τον δρόμο προ το Ιβραυτάλ μέσω Λιβύη. Συνεπώ, εάν η Τουρκία αφαιθεί να γίνει θαλασσοκράτηρα και παντοκράτηρα στην περιοχή, δεν θα το πληρώσει μόνο η Κύπρο και η Ελλάδα ακριβά, αλλά θα το πληρώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Είναι αντιληπτό αυτό, λε. Από τι Ηνωμένε Πολιτείε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ή μήπω θα έπρεπε να το επισημάνει. Η... Ακόμη η και αν είναι αντιληπτό, εμεί θα έπρεπε να το έχουμε στην πρώτη γραμμή και όχι να δίνουμε άλοθη. Στην Τουρκία σε μια πολιτική ψευδεστήσεων και κατευνασμού, η οποία Μάλιστα. ακολουθείται εδώ και χρόνια και δεν ε, επιφέρει θετικά για μέσα αποτελέσματα. Επιτούτου, θα έχουμε ολόκληρε αναλύσει την Κυριακή στη σημερινή. Έτσι, και αραμένουμε με αγωνία να τι διαβάσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Ελέχους...